Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το Inside View, μια δεύτερη ματιά στα θέματα της επικαιρότητας. Πλησιάζει η ημερομηνία για τη νέα συνεδρίαση του Eurogroup στις 20 Μαρτίου, στο οποίο και θα αξιολογηθεί όποια πρόοδος έχει σημειωθεί στην διαπραγμάτευση μετά και την έλευση των θεσμών στην Αθήνα. Να δούμε λοιπόν τι μπορούμε να περιμένουμε. Μαζί μας ο Δημήτρης Πεφάνης, διευθυντής του Inside.gr. Δημήτρη, καλησπέρα. Καλησπέρα, πραγματικά βρισκόμαστε μια εβδομάδα πριν από το κρίσιμο Eurogroup της 20ης Μαρτίου και λίγο ως πολύ ξέρουμε τι θα λύσουν οι θεσμοί, ξέρουμε όμως και τι ζητάει η ελληνική πλευρά. Να ξεκινήσουμε από την τελευταία. Θα ήθελε ιδανικά μια πολιτική συμφωνία, κάτι που προφανώς δεν θα σημαίνει την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, αλλά θα δείξει ότι πλέον έχουμε μπει σε έναν συντελική ευθεία, ώστε να, αυτό που λέγαμε τόσες φορές, να καθαρογραφεί η συμφωνία και ιδανικά πριν το Πάσχα, μέχρι στις αρχές Απριλίου, να έχει καθαρίσει όλη η διαδικασία. Αυτό όμως είναι αρκετά δύσκολο γιατί από την άλλη πλευρά το ρεπορτάζ μας λέει ότι οι θεσμοί επιμένουν τόσο στα φορολογικά όσο και στο κομμάτι των συντάξεων. Θέλουν δηλαδή μείωση του φορολόγου τους 5.900 ευρώ, θέλουν και ψαλίδεσμα της προσωπικής διαφοράς και μάλιστα όλα αυτά εφάπαξ σε ένα πακέτο μέτρων θα δεθεί σε εφαρμογή από το 2020. Αυτό είναι κάτι το οποίο βρίσκει απέναντι την ελληνική κυβέρνηση, άρα θεωρούμε ότι θα υπάρχει ένα μεγάλο τζατζάρισμα, θα υπάρχει διάσταση απόψεων στο Eurogroup. Βέβαια, μέχρι τότε έχουμε μια κρίσιμη παράμετρο που δεν είναι άλλη από τις Ολλανδικές εκλογές. Την Τετάρτη έχουμε εκλογές στην Ολλανδία και εκεί διακυβεύεται και το μέλλον του Γερούν Ντάισελμπλουμ, καθώς από ό,τι φαίνεται δημοσκοπικά το κόμμα του δεν έχει και την καλύτερη δυνατή επίδοση. Άρα μένει να δούμε πώς θα εκπροσωπηθεί η Ολλανδία στο Eurogroup της 20 Μαρτίου και αν αυτό θα παίξει κάποιο ρόλο εν ώψη των εξελίξεων. Πάντως, από ό,τι φαίνεται, ήδη γίνονται ζυμώσεις και σε πολιτικό επίπεδο στην Ελλάδα, καθώς γίνεται αυτό που λέμε στην δημοσιογραφική ορολογία μασάζ στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία με τον ένα με τον άλλο τρόπο θα κληθεί να ψηφίσει μέτρα, ό,τι και να λέμε. Και βέβαια, ένα πολύ σημαντικό κομμάτι που θα δούμε, που ενδεχομένως θα καθορίσει και την πορεία του Eurogroup της 20ης Μαρτίου, είναι τα αντίμετρα. Τι θα γίνει δηλαδή σε αυτή την περίπτωση, τι θα δώσουν οι θεσμοί, αν θα δώσουν ως καρότο έναντι του μαστιγίου των φορολογικών και ασφαλιστικών μέτρων και μάλιστα υπό ποιες προϋποθέσεις θα το δώσουν. Αυτό που έχει συμφωνηθεί και είναι προσέγγιση της ελληνικής πλευράς, ότι εφόσον επιτευχθεί ο στόχος για το πλεόνασμα του 3,5%, επί τόπου θα υπάρχουν τα αντίμετρα. Υπάρχει μια άλλη. Τώρα για υπεραπόδοση. Υπάρχει ακριβώς η κουβέντα ότι η προϋπόθεση για να τεθούν σε εφαρμογή τα αντίμετρα είναι η υπεραπόδοση του πλεονάσματος, το οποίο σημαίνει μόνο ότι ξεπεράσει το 3,5% θα μπορέσει να δοθεί για τα μέτρα τα οποία έχει ζητήσει και έχει προτείνει η ελληνική κυβέρνηση. Είναι πάρα, ούτως ή άλλως το 3,5% είναι πάρα πολύ δύσκολο, πόσο μάλλον υπεραπόδοση. Οπότε μένει να δούμε σε μια εβδομάδα από τώρα που θα καταλήξει αυτή η κρίσιμη διαπραγμάτευση.